είσαστε άδικοι. Γιατί είσαστε άδικοι. Πείτε ότι έχουμε δύο συνεταίρους. Η σάρκα και η ψυχή. Συνέταιροι. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έπρεπε να δώσουμε 99% την ψυχή, η αναλογία τόση είναι, γιατί η σάρκα είναι προσωρινή συγκρίση με την ψυχή, η αναλογία είναι 1% έπρεπε να δώσουμε στην ψυχή και 99% να δώσουμε στο σώμα, στη σάρκα. Εμείς σαν από το γυρίσαμε. 99% δίνουμε στη σάρκα και 1% στην ψυχή. Δεν είμαστε άδικοι με τον εαυτό μας. Τουλάχιστον θα λέγαμε, τουλάχιστον, μισά-μισά, συνέτεροι είμαστε. Τουλάχιστον. Τι λες ευλογημένα, και σας βλέπω και έξυπνο σας βλέπω. Έχει τα μπόλτο δίνουμε. Αδικούμε την αθάνατη ψυχή μας, που είναι ανεκτίμητης αξίας. Θέλετε να σας κοστολογήσω πώς αξίζει η ψυχή σας. Θέλετε. Περισσότερο από όλο τον κόσμο. Περισσότερο από όλους τους πλανήτες. Περισσότερο από όλο το χρυσάφι. Αξίζει η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Και εμείς δεκάρα δεν δίνουμε. Και τα δώσαμε όλα για τη σάρκα. Εκεί να μην πεινάζει, να μην κρυώζει, να μην λυπηθεί, να μην πονέσει, να μην... η σάρκα, η οποία είναι προσωρινή. Προσωρινή δεν είναι. Και την ξέρουμε τόσο καλά ότι είναι προσωρινή και δεν έχουμε καμιά αμφιβολία νομίζω. Έτσι δεν είναι. Θα πάει από εκεί που πήγε, από εκεί που πήρε τα υλικά, τα συστατικά που πήρε, το χώμα. Τι πήρε, πήρε λίγο κάλιο, λίγο ασβέστη πήρε, λίγο σίδερο πήρε, θα τα αφήσει εκεί. Το κάθε ένα από εκεί που δημιουργήθηκε, από το υλικό που είναι, θα το δώσει εκεί. Θα δώσει το γραμμάτιο, θα το ξεπληρώσει. Και την ψυχή θα τη δώσει εκεί, πάλι από εκεί που την πήρε και την πήρε από πάνω από τον Θεό. Και θα την έχει και αθάνατη, διότι όπως ο Θεός είναι αθάνατος, αθάνατο έδωσε και στον άνθρωπο. Αυτή η πνοή που του έδωσε, αθάνατο. Αυτό είναι το κατοικώνα. Αν πεθαίνει ο Θεός, θα πεθάνει και η ψυχή του άνθρωπου. Εμείς ξέρουμε ότι δεν πεθαίνει ο Θεός, άρα δεν θα πεθάνει και η ψυχή μας. Θα είναι αθάνατη. Το θέμα όμως είναι με ποιον θα είναι, διότι το κατοικώνα είναι και το θέμα ελευθερίας. Ελεύθερος ο Θεός, ελεύθερο έκανε και τον άνθρωπο. Να μην μας έκανε ελεύθερος, τι καλά, να μας έπιανε από το αυτή με το ζώο να μας σώσει, δεν το κάνει. Δεν το κάνει από πολύ αγάπη. Μας δημιούργησε κατ' εικόνα δική του, λέει, και επειδή ο Θεός είναι ελεύθερος, ελεύθερο έκανε και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Και σέβεται την ελευθερία του, παρόλο ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει. Όλους θέλει να μας σώσει, διότι μας δημιούργησε από αγάπη. Δεν είχε κανένα άλλο συμφέρον. Τι λέτε. Είχε κανένα συμφέρον, μήπως ήταν κανένας εργοστασιάρχης και ήθελε εργάτες. Μήπως. Δεν νομίζω, Παρόλα αυτά, με αγάπη μας δημιούργησε, από αγάπη δημιούργησε και τον παράδεισο, από αγάπη τα πάντα. Δεν μπορεί να μας σώσει αν δεν θέλουμε εμείς. Δεν μπορεί. Σέβεται αυτό την ελευθερία του καθενός μας. Και από ό,τι βλέπετε, εμείς δεν θέλουμε. Θέλετε αποδείξεις? Τον αγαπάμε. Γιατί κάποιον που θέλεις, τον αγαπάς. Βλέπεις, εσείς που έχετε τις γυναίκες σας και οι γυναίκες που έχετε τους άντρες, ξέρω εγώ, όταν ήσασταν πιο νέοι και γνωριστήκατε εκεί, όπου και να ήσασταν στη δουλειά, ξέρω εγώ, ψάχνατε να βρεθείτε μαζί, ναι. Η αγάπη, η φυσική αγάπη, βέβαια. Το Θεό, άσον εκεί. Θα πάμε σε έναν καλό γερό να τον δούμε. Για ποιο Θεό με αγάπη. Και ήρθατε εδώ να δείτε, τι να δείτε, έναν ταλέπορο. Ταλέπορος. Αφήσατε τον Χριστό να έρθείτε να δείτε έναν ταλέπορο. Αφήσατε δηλαδή το χρυσό και πήγατε στο πακύρι, στον τενεκέ τον άδειο εκεί. Τουλάχιστον να μην ξαναγίνει, τουλάχιστον. Να το συνειδητοποιήσετε δηλαδή ότι
υπάρχουν πρωτεύοντα τα οποία δεν πρέπει να τα κάνουμε δευτερεύοντα. Και πρωτεύοντα είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Και η σωτηρία της ψυχής μας έχει να κάνει με τον Χριστό. Και ο Χριστός έχει να κάνει με την Εκκλησία Του. Αυτός τη δημιούργησε. Εκεί θα έρθεις, παιδάκι μου, λέει, να σε θεραπεύσω, γιατί είναι θεραπευτήρια, ξέρετε, οι εκκλησίες, τα μοναστήρια. Εκεί θα έρθεις να σε θρέψω, να σου δώσω ό,τι ζητήσεις. Έτσι μας λέει. Ε? Άρα δεν συμφέρει να απέχουμε, έτσι δεν είναι, τι λέτε εσύ. Ε? Συμφέρει. Τι λες, ευλογημένη. Εσύ. Όχι. Άρα την άλλη φορά εσύ θα παρακινήσει και το σύζυγο. Γιατί αυτός είναι λίγο αδιάφορος. Εσύ εκεί. Συμφωνούμε. Θα προσπαθήσω.